Γεια σας, γεια σας. Ένα freestyle σήμερα βίντεο θα κάνουμε. Επειδή το ζητήσατε το πώς και μου σας έλειπε πάρα πολύ, αποφάσισαμε λοιπόν να το κάνουμε και σήμερα να το επαναφέρουμε. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-1, Άρης Παναθηναϊκός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 0-1. Επαγγελματικές συνήκες για τους δύο συμπρωτοπόρους. Η ΑΕΚ απέναντι στο Βόλο σε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ήταν καλύτερη, στο δεύτερο ημίχρονο έκανε συντήρηση δυνάμεων γιατί φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι κουρασμένη. Κατάφερε όμως να πάρει την νίκη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια. Θα πω όμως κάτι. Πριν από αρκετό καιρό, θυμάστε που σας είχα πει πολύ καιρό, όταν η ΑΕΚ ήταν πιο πίσω και ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτος, σας έλεγα ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Μιλάγα όμως με τα γεγονότα. Η αλήθεια όμως είναι ότι βλέποντας τώρα την ΑΕΚ δεν μου πολύ γεμίζει το μάτι. Μοιάζει κουρασμένη, μοιάζει ταλαιπωρημένη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φταίει ο προπονητής, φταίει η προπόνηση, φταίνει οι τραυματισμοί. Τι φταίει δεν ξέρω. Πάντως η ΑΕΚ δεν είναι η ΑΕΚ η φρέσκια προηγούμενων αγώνων. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια άκρως επαγγελματική νίκη απέναντι στον Άρη με 0-1, απέναντι σε έναν Άρη ο οποίος έτσι όπως παίζει δεν αξίζει τίποτα και είναι κρίμα αυτό για τον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος υποτίθεται ότι κυνήγαγε πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί ούτε καν να κρατήσει θέση στην Ευρώπη αν συνεχίσει αυτούς τους ρυθμούς. Και ο Βόλος νομίζω ότι αρχίζει και προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Άρη, αν δεν πάρει κάποιο άλλο βαθμό, για να κάνει ζημιές. Το έχετε ακούσει το τραγούδι που λέει «Και κάνεις και ζημιές, και κάνεις και ζημιές». Έτσι ακριβώς πάει να το κάνει ο Βόλος απέναντι στον Άρη για να βγει αυτός στην πέμπτη θέση και να διεκδικήσει η Ευρώπη, αν τα πράγματα πάνε καλά με το κύπελλο κτλ. Και πάμε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος με μία τελική έβαλε γκολ. Ένας Ολυμπιακός που εμφάνισε πάλι αυτή τη χαλαρότητα, αυτό το κακό τελείωμα μέσα στις φάσεις. Όλοι θέλουμε να βάλουμε γκολ, όλοι θέλουμε να κάνουμε το ένα, όλοι θέλουμε να κάνουμε το άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η παίκτες του Ολυμπιακού δεν είναι πιο κοινική στις τελικές φάσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ο ΠΑΟΚ με μια τελική, με ένα άγγιγμα του Μπράντον και λίγο από Σοκράτη, 0-1. Και στο δεύτερο ημίχρονο λες τι θα γίνει τώρα. Σοκράτης σώζει. Συγγνώμη, Σοκράτης λέω. Πασχαλάκης σώζει τον Ολυμπιακό στη φάση του Αυγούστου και μετά έρχεται Μπακαμπού με μια γκολάρα να κάνει το 1-1 και εκεί που όσο παίρναγε η ώρα και το παιχνίδι πήγαινε προς το τέλος ο ρυθμός άρχισε να σβήνει και όλοι αρχίσαμε να πιστεύουμε μεταξύ των οποίων και εγώ ότι παιδιά 1-1 και άντε να δούμε τι θα γίνει πάλι. Κάνει τρεις αλλαγές ο Μεσχιάνικο, Μεσχιάνικο να μιλούν και γαλλικά, στο 76 και στο 78 Αραμπί, Χάμες, Μασούρας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το 2-1. Αραμπί κάνει την κίνηση από τα δεξιά, Σεντρούλα, Χάμες κεφαλιά, Κουλιεράκης δεν μπορεί, Μασούρας μπορεί, 2-1. Και εν συνεχεία έχουμε και το πέναλτι το οποίο το κάνει ο Ζίβκοβιτς αψυχολόγητα, δεν κατάλαβα το λόγο για τον οποίο το έκανε αυτό. Αραμπί εκτελεί, Αλαπανέκα 3-1. Και τώρα έχουμε λεωφόρο για τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός καλείται να το κερδίσει απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν γεμίζει το μάτι αλλά παίρνει τις νίκες. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ρυθμό που το πάει το παιχνίδι, δηλαδή 0-1-1-0-0-1-1-0, κοίτα να δεις πώς έχει καταφέρει και κρατιέται μέσα στο παιχνίδι και είναι και πρωτοπόρος.
η ΑΕΚ, όπως είπα, δεν μου γεμίζει το μάτι. Αρχίζει λίγο να ρετάρει, να κουράζεται, δεν ξέρω τι. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι εκτός του πρωταθλήματος. Και στο Βόλος Άρης θα γίνει της τρελής το πανηγύρι. Μέχρι να δούμε ποιος από τους δύο θα καβαλήσει τον άλλον για να βγει η Ευρώπη. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλά θα κριθούν στο μάτς της Λεωφόρου, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπου μέχρι τώρα έχουμε δύο ισοπαλίες σαν μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός μοιάζει φορτσάτος, ο Παναθηναϊκός το πάει τόσο όσο, και το ποιος θα δικαιωθεί θα το δείξει το χειροκρότημα. Τρίτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε. Ψάχνουμε να βρούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε πολύ δυνατά και πολύ όμορφα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τη 1:30 στο Sports Core Record by Radio με Σεμουά, μιλάω και γαλλικά, και Γιάννη Καρατζαφέρη. Να είστε καλά. Λέκα, bye.